Εκδηλώσει για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ενσωμάτωση τη Ανατολική Μακεδονία στην Ελλάδα προετοιμάζει η Επιτροπή Τουρισμού και Πολιτισμού τη Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ο θεματικό αντιπεριφερειάρχη τουρισμού, Κώστα Παποκοσμά, τονίζει ότι μέσω τη Επιτροπή Τουρισμού και Πολιτισμού τη Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έλαβαν απόφαση ώστε να είναι αρρωγή των εκδηλώσεων όπω και να ετοιμάσουν μια σειρά εκδηλώσει που θα τιμούν το διαχρονικό αυτό γεγονό στι ημερομηνίε του. Επίση, πρόκειται να τιμηθούν και οι άνθρωποι που τότε μόλι Έφτασαν ω πρόσφυγε στου τόπου αυτού, δίνοντα την ευκαιρία στι νέε γενιέ να γνωρίσουν τα επιτέγματα εκείνων των ανθρώπων. Την παράσταση παντομήμα τη ομάδα Ακτή Αελίου το Πάρκο φιλοξενεί στι 5 και 6 Ιανουαρίου το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλα. Πρόκειται για ένα σκηνικό αφήγημα χωρί λόγια, με θέμα τον ανακλήρωτο έρωτα, τη μοναξιά και τη συντροφικότητα, το θέατρο και την πραγματικότητα. Τη σκηνοθεσία επιμελήθηκε ο Νίκο Σακαλίδη και το σενάριο Θωμά Βελιτσάρη, ο, ο οποίο και αυτό σχεδιάζει. Οι παραστάσει θα δοθούν το Σάββατο στι 9 και την Κυριακή στι 8 το βράδυ στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου. Τα εισιτήρια κοστίζουν ναι, 10 και 5 ευρώ αντίστοιχα. Τα πάνω κάτω φέρνει στον Δήμο Καβάλα σε έκτακτη επιχορήγηση ύστερα και από την σύνταξη και ψήφιση του προϋπολογισμού για το τρέχον έτος 2013. Έχουν ειδοποιήσει τέλη Δεκεμβρίου ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο προϋπολογισμού και γι' αυτόν τον λόγο προκλήθηκε και η καθυστέρηση και τον προϋπολογισμό όπως και το τεχνικό πρόγραμμα. Τα ψηφίσαμε στις 28 Δεκεμβρίου, τελευταία στιγμή κυριολεκτικά την ίδια μέρα, χωρί να το ξέρουμε και χωρί να μα ειδοποιήσει κανένα, βάλανε στο λογαριασμό μα άλλο 1,5 εκατομμύριο για έργα ΣΑΤΑ. Για έργα δηλαδή δημοτικά τεχνικά. Αυτό είναι ευχάριστη εξέλιξη φυσικά, δεν το συζητάμε, γιατί από εκεί που είχαμε καταρτήσει ένα πρόγραμμα τεχνικό του ενό εκατομμυρίου, τώρα θα προσθέσουμε άλλο 1,5 εκατομμύριο. Σίγουρα λοιπόν θα κάνουμε κάποια αναμόρφωση μέσα στο Γενάρη. Αλλά το παλαβό είναι ότι ακόμα και για τα καλά πράγματα, όπω είναι η πρόσθετη χρηματοδότηση, δεν υπάρχει έγκαιρο προγραμματισμό. Δεν μα ενημερώνουν την ώρα που πρέπει, ώστε να κάνουμε κι εμεί όπω πρέπει κι εμεί τη δουλειά μα. Μια νέα αντλία θερμότητα εγκαταστάθηκε στο κλειστό κολυμβητήριο Καβάλα προκειμένου να δώσει λύση στο ζήτημα τη θέρμανση του αθλητικού αυτού χώρου με στόχο την εξοικονόμηση ενέργεια. Στο σύστημα αυτό λειτουργεί πιλωτικά και ήδη σύμφωνα με τι πρώτε εκτιμήσει έχει επιφέρει μείωση στην κατανάλωση ενέργεια τη τάξη του 40 με 50%. Το σύστημα αυτό θα εφαρμοστεί και σε άλλα δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσει του Δήμου Καβάλα πρωτοβουλία σε συνεργασία με τι κατατόπου ενώσει νοσοκομιακών γιατρών για να δημιουργηθούν σε κάθε δημόσιο νοσοκομείο τη χώρα απογευματινά ιατρία δωρεάν για του ανασφάλιστου, αναλαμβάνει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών τη χώρα. Αυτό αποφασίστηκε στη συνεδρία τη Εκτελεστική Γραμματεία τη και παράλληλα προγραμματίστηκε κινητοποίηση στο χώρο τη Υγεία για το 2ο 15η μέρο του Ιανουαρίου με αιτήματα την επαρκή χρηματοδότηση του Δημόσιου Συστήματο Υγεία. Ενώ τη διαδικασία λειτουργία απογευματινών ιατρίων, η ανασφάλιστου έχει ξεκινήσει και η Ένωση Γιατρών η, Καβάλας. η Ομοσπονδία, όπω σημειώνει σε ανακοίνωσή τη, θα πραγματοποιήσει συναντήσει με του διοικητέ όλων των υγειονομικών περιφερειών, ζητώντα να εξασφαλιστεί δωρεάν εργαστηριακό έλεγχο και νοσηλεία, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν επαρκώ τα δωρεάν ιατρία για ανασφάλει του. Αυτέ τι ημέρε θα στείλει και αναλυτικό έγγραφο σε όλε τι ενώσει σχετικά με το πώ θα πρέπει να κινηθούν σε αυτό το ζήτημα και επίση δηλώνει πω θα του παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια στην υλοποίηση του εγχειρήματο.